Κωνσταντίνε. Τι έγινε, παιδιά? Τι ώρα ξύπνησες σήμερα? 10 το πρωί. Το πρώτο πράγμα που έκανες όταν ξύπνησες? Ετοιμάστηκα, πλήθηκα και ετοιμάστηκα να πάω στο αεροδρόμιο γιατί ήμουν Αθήνα. Και για να έρθω στα βραβεία, στα Mad Music Awards 2016, εδώ, στην Κύπρο μας. Άρα τι κάνεις εδώ, είπε για τις πρώτες? Εδώ κάνω τραγούδι, τραγουδάω, ήρθα για τις πρόβες, τραγουδάω το «Κεβάζω ένα πάριο» και μετά τρία τραγούδια με τη Δέσποινα Ολυμπίου μαζί, το «Τέρι μου» φέτος στη νύχτα και πολύ καλή μου φίλη, του Γιάννη Πάριο τραγούδια, διασκευασμένα χορευτικά έτσι για τις ανάγκες του αυριανού σοου. Τέλεια, τι άκουσες στο αυτοκίνητο? Στο αυτοκίνητο όλων των ειδών μουσική. Ξένη, ελληνική, παλιά τραγούδια. Ακούω πάριο πολύ, γι' αυτό βάζω ένα πάριο στο αυτοκίνητο τέρμα. Όταν βάζεις ένα πάριο, τι ακούς? Όταν βάζω ένα πάριο, τι ακούω? Τα πάντα. Τίποτα δεν περιμένω, τίποτα δεν θέλω. Τα σήμερα είσαι καιρός να κάνω κανά μου ένα θεός για λίγο και άλλα πολλά. Αγαπημένο τραγούδι στο One? Αγαπημένο τραγούδι μου, το πίστεψε με, πίστεψε με μια φορά. Αλήθεια. Χαίρομαι. Όταν είσαι Κύπρο, τι σου λείπει από Ελλάδα? Η Αθήνα ολόκληρη, η νύχτα της Αθήνας, ο τρόπος που μπορείς να λειτουργήσεις στην Αθήνα, γιατί είναι η πόλη που ζει 24 ώρες. Και εγώ, επειδή είμαι παιδί της νύχτας, στην Κύπρο λίγο τη νύχτα τα πράγματα είναι okay. Και όταν είσαι Ελλάδα, τι σου λείπει από Ελλάδα? Οι φίλοι μου. Ποιο είναι το προτερήμα σου και ποιο το μειονέκτημά σου? Τα προτερήματα θα τα αφήσω να τα πούν οι άλλοι. Το μειονέκτημα είναι ότι είμαι ο λίγο την νευρικός. Δεν φαίνεται καθόλου. Πρωί ή νύχτα? Νύχτα. Φουλ. Παιδί της νύχτας, η νύχτα να 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 να. Αγαπημένο δικό σου τραγούδι? Δικό μου τραγούδι αγαπημένο? Μήπως σε λάθος ώρα τηλεφώνησα, μα δεν σε ρώτησα. Αψουρεύεται. Εντελώς. Κωνσταντίνε, θα σε δούμε στα βραβεία. Σε αγαπάμε πολύ. Και εγώ το ίδιο, ανυπομονώ. Ευχαριστούμε. Bye.